Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε house update. Ξέρω πόσο πολύ περιμένετε αυτό το βίντεο. Σας έχω μιλήσει πολλές φορές για το ότι θα κάνουμε κάποιες αλλαγές στο σπίτι και ότι πήραμε καινούριους καναπέδες. Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα και με ρωτάτε πάρα πολλές από εσάς για ποιο λόγο άλλαξα τους καναπέδες μου, επειδή τους πήρα πρόσφατα. Γιατί ξέρετε ότι εγώ πριν ένα χρόνο έφτιαξα το σπίτι μου, πριν ένα χρόνο πήραμε όλα μας τα έπιπλα και λίγο παραπάνω, τον προηγούμενο Ιούνιο. Επίσης, δεν θέλω να σχολιάσετε το μάτι μου, το οποίο έχει πριστεί, γι' αυτό δεν έχω βάψει τα μάτια μου. Έχει πριστεί, το παθαίνω κάποιες φορές, κρυθαράκι λέγεται, χαλάζιο λέγεται, δεν ξέρω, πάντως. Το έπαθα πριν 2 μέρες και χειροτερεύει η κατάσταση. Από την αρχή, παιδιά, που ήρθαν οι καναπέδες στο σπίτι, ο Ηλίας γκρίνιαζε. Ο Ηλίας είναι ένας αρκετά μεγαλόσωμος άντρας, έχει ύψος 1,80 να σκεφτείτε. Επίσης να πω ότι όταν εμείς επιλέξαμε, ήμασταν στην καραντίνα. Ήταν κλειστά, τα μαγαζιά ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάμε σε καταστήματα και να βρούμε κάτι άλλο. Οπότε πήγαμε στην εύκολη λύση με τα IKEA. Επίσης σας είχα πει και σε ένα προηγούμενο βίντεο ότι εμείς είχαμε κουπόνια, οπότε δεν τους πληρώσαμε κιόλας, γιατί είχαμε φτιάξει την κουζίνα μας από εκεί. Τέλος πάντων, δεν το ψάξαμε πάρα πολύ καλά το θέμα, δεν μπορούσαμε και δεν μας βόλεψαν. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είχα τρομερό πρόβλημα. Εγώ είμαι πολύ μικροκαμωμένη, άνετα κοιμόμουν. Τους έχουν και οι γονείς μου, σκεφτείτε τους καναπέδες που είχαμε 10 χρόνια. Τώρα άλλαξαν κι αυτοί. Οπότε δεν είναι ότι δεν αξίζουν τα χρήματά τους ή ότι δεν είναι καλοί. Μπορεί να σας κρατήσουν χρόνια. Αλλά εμάς προσωπικά δεν μας βόλεψαν και το θέμα άνεσης, παιδιά, είναι και πολύ υποκειμενικό, θα έλεγα. Εμείς περνάμε πάρα πολύ χρόνο στο σαλόνι. Ξαπλώνουμε, μπορεί να κοιμηθούμε το μεσημέρι. Και ο καναπές, παιδιά, που πήραμε είναι αεροδρόμιο. Τον έχω τώρα μπροστά μου, τον βλέπω, θα σας τον δείξω σε λίγο. Είναι αεροδρόμιο, είναι για να ράζεις. Μπορούμε μέχρι να φιλοξενήσουμε κόσμο, μπορούν να κοιμηθούν άνετα 2 άτομα άνετα. Λοιπόν, αυτό είναι από τα δωμάτια μας. Σας το έδειξα σε προηγούμενο βιντεάκι. Μισό λεπτό να φτιάξω την καρέκλα του υπολογιστή μου που την άφησα στραβή. Σας είχα πει ότι εδώ θα τους βάζαμε μέχρι να τους δώσουμε. Βάλαμε εδώ τον τριθέσιο και εδώ βάλαμε τον τριθέσιο και έβαλα και πάνω ένα ριχτάρι. Μια κουβερτούλα που είχα πάρει ριχτάρι από τα Γιούσκι, ήταν πέρυσι στην πύρα. Και δημιούργησα ένα μικρό σαλονάκι. Αριστερά-δεξιά έχω τα φώτα που είναι για τα βίντεο μου, που τα χρησιμοποιώ. Ξέρω ότι δεν θα βλέπετε πολύ αυτό τώρα το δωμάτιο, γιατί έχω και κλειστά τα παντζούρια, γιατί θα μπαίνει φως και δεν θα μπορείτε να δείτε τίποτα. Και εδώ έφτιαξα αυτή εδώ τη σιρταριέρα με αυτόν τον τρόπο, ώστε να με βολεύει και για τον υπολογιστή, αλλά και να έχει και μια διακόσμηση. Έβαλα τη λάμπα που είχα στα μικρά χρυσά τραπεζάκια που θα σας δείξω μετά τι τα έκανα και πώς τα έχω βάλει στο σαλόνι, με έναν δίσκο που είχα. Βασικά ο συγκεκριμένος δεν είναι δίσκος, είναι καθρέφτης που εγώ τον έκανα, και δίπλα ένα βάζο που είχα πάρει από τα Γιούσκ. Δίπλα έχω ένα ηχείο και παραδίπλα τον εκτυπωτή μου. Και άφησα λοιπόν και τη σιρταριέρα, γιατί μας είναι πάρα πολύ χρήσιμη, είναι τίγκα. Αυτές εδώ τις 2 καρέκλες, οι οποίες θα φύγουν και οι 2. Περιμένω ο Ηλίας να την ξεμοντάρει αυτή για να την δώσω στους γονείς μου που τη θέλουν και να τη βάλουμε κάπου ίσως στο εξοχικό μας. Θα δούμε τώρα, δεν με βολεύει εδώ η καρέκλα, έχω κλείσει τις ντουλάπες, δεν μπορώ να περάσω παρόλο που τις χρησιμοποιούμε. Οπότε δημιούργησα, παιδιά, ένα μικρό σαλονάκι, αλλά αυτό δεν θα παραμείνει έτσι. Θέλω επίσης να βάλω εδώ πέρα κουρτίνες. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε καν κουρτινόξυλο, παιδιά, πρέπει να πάω να πάρω οπωσδήποτε. Γιατί θέλω μία λευκή, ξέρετε αυτές τις κουρτίνες που έχω σε όλο μου το σπίτι, που είναι πάρα πολύ λεπτές, εγώ μόνο αυτές τις κουρτίνες θέλω. Επίσης, παιδιά, μου λέει λύση, αυτό το δωμάτιο θα ήταν πολύ ωραίο να γίνει gaming δωμάτιο και να έχει τον καναπέ, να βάλει και μια τηλεορασάρα εκεί, να πάρει και ένα PlayStation να παίζει. Λέω, ξέχνα το. Έτσι όπως το σκέφτηκες, ξέχνα το. Δεν υπάρχει λόγος, παιδιά, γιατί έχουμε πάρει PlayStation και ποτέ δεν τα παίζουμε, οπότε χωρίς λόγο όλο αυτό. Πάμε όμως να σας δείξω τις αλλαγές που έχουμε κάνει στο σπίτι, γιατί έχουν γίνει αλλαγές, διότι οι καναπέδες που ήρθαν είναι πολύ μεγαλύτεροι από τους προηγούμενους, καμία σχέση μα καμία, οπότε κάποια επιπλάκια που είχαμε δεν χωρούσαν στα σημεία που τα είχαμε βάλει πριν. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι είμαι τέρμα ευχαριστημένη με τις αλλαγές που έκανα στο σπίτι. Και αυτός είναι ο καινούριος μας καναπές. Εντάξει, παιδιά, είναι τεράστιος, το ξέρω. Λοιπόν, είπαμε να πάρουμε γωνιακό, διότι είναι πιο άνετος. θεωρούμε ότι βολεύει καλύτερα στο συγκεκριμένο σπίτι. Είναι πάρα πολύ φαρδής, δηλαδή η διάσταση που έχει εδώ στο φάρδος του είναι, σκεφτείτε, 90 εκατοστά. Εγώ σε εκείνη τη γωνία χωράω και εγώ και ο Ηλίας μαζί να ξαπλώσουμε. Επίσης, τον πήραμε από το Factory Sofa, δεν είναι sponsor αυτό το βίντεο, απλά πήγαμε σε αυτό το μαγαζί γιατί ήταν να πάρουν οι γονείς μου καναπέ και βρήκα κι εγώ αυτό. Είναι αρκετά μεγάλος, θέλει μεγάλο σπίτι για να τον τοποθετήσεις και σκεφτείτε ότι εκεί που τον είδαμε δεν καταλάβαμε ότι ήταν τόσο μεγάλος. Πήραμε και αυτό εδώ. Και αυτό εδώ, το οποίο είναι δύο καραμέλες και οι οποίες βολεύουν πάρα πολύ στην πλάτη. Αυτό που έχει και μου αρέσει είναι αυτό εδώ το ανόστρωμα, το οποίο είναι υπέροχο. Το ανόστρωμα είναι που με κέρδισε. Νομίζω το παίρνεις έξτρα. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη παιδιά. Είναι υπέροχο γιατί κάνει τον καναπέ πιο ζεστό. Θες πιο εύκολα να κάτσεις. Είναι πάρα πολύ άνετος. Τα μαξιλάρια τα είχα. Αυτά εδώ σας τα έχω δείξει σε προηγούμενο βίντεο. Αν και μπορείς να πάρεις μαζί με τον καναπέ και μαξιλάρια. Και επίσης πήραμε και αυτό εδώ το σκαμπό παύλα υποπόδιο, το οποίο μπορεί κάποιος να ξαπλώσει και να το προσθέσει είτε από αυτή την πλευρά είτε από την άλλη, ενώ πρέπει να τραβήξει βέβαια το τραπέζι. Και έβαλα πάνω αυτές εδώ τις κουβερτούλες που ξέρετε ότι εγώ στο σαλόνι μου δεν μπορώ χωρίς κουβέρτα. Εδώ είναι το σπιτάκι της Ελίνα, έχει παραμείνει. Και εδώ είναι ακόμη το τραπεζάκι, το οποίο δεν έχω αποφασίσει αν θέλω να πάρω άλλο. Έχω βρει ένα εντελώς διαφορετικό στυλ που το σκέφτομαι, γιατί έλεγα να πάρω σαν την τραπεζαρία μου, αλλά τελικά αποφάσισα να μην βάλω κι άλλο ξύλο εδώ μέσα. Ίσως πάρω κάτι σε τζάμι, θα δούμε, όταν το αγοράσω θα σας το δείξω. Επίσης, έβαλε εδώ τα χρυσά τα τραπεζάκια, θεωρώ ότι ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία και επίσης μας είναι τρομερά χρήσιμα. Έβαλα αυτά τα δύο ρεσό πάνω και επίσης το χρώμα του καναπέ μας, να πω ότι ταιριάζει απίστευτα και με τις καρέκλες μας. Και δεν το είχα σχεδιάσει, αλλά και πάρα πολύ με τον τοίχο. Δείτε, ο τοίχος με τον καναπέ πόσο πολύ δένουν. Θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι ένα χρώμα της Σάμου. Επίσης, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το ύφασμα είναι αλέκιαστο, ενώ το προηγούμενο με είχε δυσκολέψει λίγο γιατί κακά τα ψέματα είναι μπέζ. Δεν είναι πολύ εύκολο να το καθαρίζεις. Οπότε, μας έδειξε η κοπέλα από το κατάστημα που τα πήραμε ότι επειδή είναι αλέκιαστος, με ένα μορομάντιλο καθαρίζει. Μπορείς να τους βάζεις στο πλυντήριο γιατί όλα βγαίνουν. Βγαίνουν και αυτά εδώ τα καλύματα και το ανόστρωμα που έχει αυτό το... ανόστρωμα, δεν ξέρω πώς το λένε. Οπότε τα πλένεις όλα. Βέβαια τα ίδια ήταν και του IKEA, έτσι. Όλα έβγαιναν, τα έπλαινες στο πλυντήριο και γινόντουσαν πεντακάθαρα. Αλλά κάτι που μου είπε η κοπέλα, να μην βάζω ποτέ απορρυπαντικό σε αυτά τα υφάσματα. Το μόνο που μπορείς να κάνεις και το πιο εύκολο είναι να τα βάζεις στο πλυντήριο και να τα πλένεις με σκέτο νερό. Γιατί χαλάνε αλλιώς. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο και στο πλύσιμο, παρόλο που έχουν δύσκολο χρώμα. Γιατί εντάξει. Το μπέζ είναι ένα δύσκολο χρώμα και θέλει πολύ προσοχή. Αλλά εφόσον καθαρίζει τόσο εύκολα δεν έχω θέμα. Και εγώ επειδή έχουμε μαύρο πάτωμα ήθελα ανοιχτόχρωμους. Ούτε γκρι ήθελα να πάρω γιατί μαύρο με γκρι καναπέ δεν ξέρω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το λευκό και το μπέζ. Θέλω ανοιχτόχρωμα χρώματα στο σπίτι μου. Τα αγαπώ, τα λατρεύω, δείχνει και πιο μεγάλο και γενικά... με ηρεμεί αυτό το χρώμα το μπέζ. Επίσης, να σας δείξω που έβαλα τα δύο μικρά σκαμπό που είχαμε. Είχα δύο μικρά σκαμπό στο προηγούμενο σαλόνι μου, αν θυμάστε, που με είχαν βολέψει πάρα πολύ, γιατί όταν ερχόταν ένας άνθρωπος παραπάνω είχε να κάτσει στα σκαμπουδάκια που είχα πάρει, τα οποία τα είχα βρει στο Scrooge και εξ αρχής τα είχα πάρει και εκεί που τα βάλαμε τώρα. Θέλαμε να τα βάλουμε εδώ, που είναι το έπιπλο της εισόδου μας. Hey! Εδώ είμαι κι εγώ. Για εδώ τα είχα πάρει, διότι είχα δει σε ένα περιοδικό και στα βιβλία αυτά που έχω, όπως βλέπετε και εκεί και εδώ που σας έδειξα που έχω ένα βιβλίο, είχα δει ότι βάζουν πάρα πολλά σκαμπό κάτω από τα έπιπλα της εισόδου. Είτε για να το χρησιμοποιήσεις, γιατί μπορεί να έρθει ένας άνθρωπος να το πιάσει από εκεί και να το βάλει από εδώ, είτε για ομορφιά. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν στυλ. Θεωρώ ότι δίνει κάτι πάρα πολύ όμορφο και εσείς μπορείτε να το κάνετε αν έχετε ένα έπιπλο στην είσοδο, το οποίο να έχει κενό από κάτω. Και αν δεν θέλετε σκαμπό, μπορείτε να βάλετε καλάθια, που και αυτό είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, να βάλετε καλαθάκια για αποθήκευση. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα, αλλά εγώ προτίμησα τα σκαμπό, τα οποία παιδιά κατά τύχη και αυτά είχαν ακριβώς το ίδιο, μα ακριβώς το ίδιο χρώμα με τους καναπέδες, ακριβώς όμως, και έδεσαν πάρα πολύ ωραία και αυτά. Βέβαια θα μπορούσα να πάρω και ένα πολύ έντονο χρώμα και να κάνω τη διαφορά. Στην αρχή σκεφτόμουν εντωμεταξύ κάτω από αυτό το πίνακα που έχουμε εδώ πέρα να βάλω εκείνα τα τραπεζάκια με μία πολυθρόνα. αλλά μετά σκέφτηκα ότι είναι λίγο υπερβολικό και ότι δεν υπάρχει λόγος δίπλα σε αυτό το έπιπλο να έχω και μία πολυθρόνα με τραπεζάκια. Όπως σας είπα πριν, σκεφτόμαστε να αλλάξουμε και το τραπέζι του σαλονιού, αλλά... Παιδιά, το σκέφτομαι ακόμα, δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Το μόνο που με χαλάει στο συγκεκριμένο τραπεζάκι και δεν μπορώ να πάρω απόφαση είναι ότι ναι, μεν μου αρέσει σαν σχέδιο και σαν στυλ και δίνει και φως μέσα στο σπίτι. Από την άλλη, παιδιά, είναι λευκό ξύλο το οποίο δεν ταιριάζει με κανένα άλλο έπιπλο. Εμείς μέσα στο σπίτι δεν έχουμε άλλο ξύλο. Έχουμε σκούρο ξύλο που σας είχα πει ότι αυτά ήθελα να τα βάψω κιόλας. Αλλά παιδιά, τώρα που ήρθε ο καναπές, κάπως μου αρέσει και κάπως μου ταιριάζουν οι αποχρώσεις. Οπότε δεν θα τα αλλάξουμε ακόμα. Θα το σκεφτώ πολύ πριν το κάνω. Επίσης έδεσαν πάρα πολύ ωραία και αυτά τα κουτιά που έχω, τα οποία είναι από IKEA. Και μου αρέσει απίστευτα αυτό το πορτοκάλο. Αυτό το πορτοκαλί που έχω βάλει στα μαξιλάρια, πορτοκαλό καφέ, μ' αρέσει πάρα πολύ για αυτή την εποχή, παιδιά. Είναι πάρα πολύ φθινοπορεινό. Αυτές ήταν οι αλλαγές που κάναμε στο σπίτι. Έγιναν πριν 2-3 μέρες. Και αυτό απλά ήθελα να σας πω, επειδή μου στέλνατε πάρα πολλά μηνύματα και δεν το περίμενα να λάβω. Και στο YouTube με ρωτήσατε και στο Instagram, πόσες φορές με ρωτήσατε για τους καναπέδες, γιατί τους άλλαξα. Καταλαβαίνω τον προβληματισμό σας, σου λέει αυτή θα αγοράζει καναπέδες μια φορά το χρόνο. Όχι παιδιά, εντάξει, εμάς ήταν μια άτυχη στιγμή όταν κάναμε την επίπλωση του σπιτιού. Παρ' όλα αυτά, δεν ούτε εμένα δεν μ' άρεσαν οι καναπέδες που είχαμε, ήταν πάρα πολύ άνετοι. Να πω βέβαια σε όσους θέλετε να τους αγοράσετε ότι είναι λίγο παραπάνω μαλακά τα μαξιλάρια τους, οπότε αν έχετε έτσι ίσως θεματάκια με τη μέση να μην σας βολέψουν πάρα πολύ. Το ξέρω και από τον πατέρα μου που και αυτός είχε ένα θέμα με τη μέση του και με τους συγκεκριμένους καναπέδες αντιμετώπισε ένα θεματάκι βέβαια. Σας είπα τους είχαν και 10 χρόνια, σκεφτείτε ότι... δεν κοστίζουν πάρα πολύ καναπέδες εκείνοι, είναι ok για την τιμή τους. Οπότε ρίξτε μια ματιά και στα IKEA, αν θέλετε καναπέδες, ρίξτε μια ματιά και σε αυτό το κατάστημα που τους πήρα εγώ, Factory Sofa, όπως σας είπα. Να πω ότι σε αυτό το κατάστημα έχει πάρα πολύ καλές εκπτώσεις. Σε καμία περίπτωση δεν ξέρουν ότι μιλάω σε αυτό το βίντεο για αυτούς, ούτε καν. Είχαν μια πάρα πολύ καλή έκπτωση να σας πω. Και γενικά αυτό το διάστημα είδα ότι τρέχουν αρκετές εκπτώσεις στα καταστήματά τους, αλλά και έχουν νομίζω και e-shop. Μπορείτε να το ψάξετε, εν πάση περιπτώσει. Εμείς είχαμε κατάστημα εδώ στη Ρόδο. Μία συμβουλή που σας δίνω και να την κρατήσετε αυτή για όσες φτιάχνετε σπίτι. 2 πράγματα θα δοκιμάζετε πριν τα αγοράσετε. Τον καναπέ και το κρεβάτι. Μην αγοράζετε καναπέδες και κρεβάτια αν δεν τα έχετε δοκιμάσει πρώτα. Γιατί και εγώ είχα δει πάρα πολλά κρεβάτια, ας πούμε, στο ίντερνετ, αλλά δεν τα αγόρασα, παιδιά. Είπα θα πάω εδώ σε ό,τι καταστήματα έχουμε και θα τα πάρουμε, διότι μπορεί να ερχόταν και να μην μου άρεσε, μπορεί να έτριζε το κρεβάτι, μπορεί οτιδήποτε. Και επειδή ξέρω ότι πολλές από εσάς φτιάχνετε το σπίτι σας, μου στέλνετε και μηνύματα, κάποιες φορές μου στέλνετε και φωτογραφίες από αυτά που φτιάχνετε, μπορείτε να μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Instagram. Και όλα σας τα λέω όλα αυτά. Ίσως είναι κάποια tips που μπορεί να βοηθήσω κάποιες από εσάς. Δεν ξέρω πόσο σύντομα θα έχουμε ακόμη κάποιο house update, αν και έχω να σας δείξω κάποιες αλλαγές μικρές που έχουμε κάνει, έτσι, κάποια απόμολα που αλλάξαμε σε κάποιο επόμενο βίντεο ίσως. Εύχομαι να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Φιλάκια πολλά!